προσθέτει και άλλα κομμάτια στο πάζολ τη διπλή δολοφονία των δύο γυναικών η αστυνομία, με του ανάκριτε τη υπόθεση να περνούν χειροπέδε σε ακόμη ένα πρόσωπο από τη Συρία ηλικία 30 ετών. Ο συλληφθή οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή του. Ο 30χρονο συνδέθηκε με τη σκηνή του εγκλήματο μετά από επιστημονικέ εξετάσει, καθώ ταυτοποιήθηκε ότι βρισκόταν στο μυρό εξοχικό με την μέθοδο του DNA. Αρχικά ο συλληφθή ανακρινόμενο αρνεί το ανάμειξη, ωστόσο δεν μπόρεσε να απαντήσει στα πιεστικά ερωτήματα των ανακριτών και παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα. Μάλιστα, πω ακούστηκε ενώπιον δικαστηρίου, μέσα από την κατάθεσή του εμπλέκει και άλλα πρόσωπα στη σκηνή του στιγερού εγκλήματο. Χθε είπε ότι στι 13 Νοεμβρίου μετέβη στο εξοχικό για να του πάρει τα τσιγάρα και τα ποτά. Είπε ότι στο εξοχικό βρίσκονταν ο καθομολογιάν δολοφόνο, οι δύο γυναίκε και άλλα δύο άτομα σειρακή καταγωγή. Ωστόσο, η αστυνομία, όπω αναφέρθηκε στο δικαστήριο, κατέχει πληροφορίε ότι ο 30χρονο βρισκόταν στην εξοχική κατοικία μαζί με τον 32χρονο στι επίμαχε ημερομηνίε μεταξύ 16 και 17 Νοεμβρίου. Ημερομηνίε που ο 30χρονο ύποπτο υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο σπίτι του. Ο ύπεπτο παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρί δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ενώ δήλωσε στη δικαστή πω είναι πρόθυμο να βοηθήσει τον ακριτικό έργο. Ο 30χρονο αντιμετωπίζει το αδίκημα τη συνωμοσία προ διάπραξη φόνου και φόνου εκπρομελέτη, την ίδια ώρα που οι ανακριτέ τη υπόθεση ψάχνουν κατά πόσο 30χρονο ήταν ο συνοδηγό του οχήματο που οδηγούσε ο καθομολογία δράστη, μια φιγούρα η οποία απεικονίζεται σε πολλά βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθηση. Την ίδια ώρα γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και άλλων τα οποία φέρονται να ενέχονται στην υπόθεση. Οι εξετάσει συνεχίζονται. Γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των δύο εργατών που βοήθησαν στο άνοιγμα του λάκου για να διαφανεί αγνώριζαν ή όχι ή τι είχε γίνει. Για την υπόθεση αυτή εξετάζονται διάφορε μαρτυρίε και στοιχεία, αξιολογούνται όλα τα τεκμήρια που βρίσκονται στα χέρια τη ανακριτική ομάδα. Στόχο των ανακριτών είναι να απαντήσουν όλα τα ερωτήματα και προ αυτή την κατεύθυνση. Τι προηγούμενε μέρε βρέθηκαν ξανά στο μύριο εξοχικό μαζί με τον καθομολογία δράστη, ο οποίο προχώρησε σε νέε υποδείξει κοινών.